εάν είστε διατεθειμένος να υπηρετήσετε την νομιμότητα ή απλώς να θέλετε να υποδίεστε άλλον ρόλο. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο Υπουργός έχει το λόγο. Κύριε Γεωργιάδη, ορίστε. Κύριε Σκουλέτη, κάνατε μία ερώτηση 2 σελίδων. Δείχνω. Αναφέρεται την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του 2015, την οποία αναφέρεται και μόλις προηγουμένως στην πρωτολογία σας. Και σας κάνω μία ερώτηση ευθέως. Την απόφαση 20/2018 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, τη γνωρίζετε, κύριε Σκουλέτη? Κύριε Σκουλέτη, παρακαλώ πολύ. Σας ακούει. Απλά κρατάει σημειώσεις. Κάνατε μία ερώτηση 2 σελίδων, αναφέρεται σε προηγούμενη, σε προγενέστερη χρονικά απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και αποκρύπτεται από την πρωτολογία σας και από την γραπτή σας ερώτηση ότι έχει υπάρξει μεταγενέστερη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου που έχει αποφανθεί οριστικά για όλα όσα λέτε. Όλα αυτά που αναφέρετε στην ερώτησή σας, περί απάτης, περί των τίτλων πατρονίας και όλα τα υπόλοιπα, κρίθηκαν στο δικαστήριο πριν να γίνω εγώ υπουργός, ήσταν ακόμα κυβέρνηση εσείς. Το 2018 βγήκε η απόφαση και κέρδισε η εταιρεία συμφερόντων του ΕΜΕ του ΚΑΤΑ. Τι έχει μείνει, ξέρετε? Ένα μικρό κομμάτι για το οποίο το δικαστήριο διέταξε πραγματογνωμοσύνη, το κομμάτι που είναι ένας ιερός ναός, περίπου 1000 στρέμματα από τα 11.000, στο οποίο αναμένεται η απόβαση πραγματογνωμοσύνης για το πόσο θα δοθεί στην Εκκλησία και πόσο θα κρατήσει επενδυτής. Αλλά η ουσία, ότι το πολυμελές πρωτοδικείο έκρινε ότι όλα έγιναν νόμιμα, ότι δεν υπήρχε απάτη και ότι κέρδισε η εταιρεία Πιμάνα, έχει ήδη εκδοθεί αυτή η απόφαση πριν τη δική μου συνέντευξη 1 χρόνο. Και με κατηγορείτε για παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη. Και να πω και κάτι, κύριε Σκουλέτη. Καλά, δεν την ξέρατε την απόφαση. Εγώ να δεχτώ το ανθρώπινο λάθος, βρε παιδάκι μου. Δεν την ξέρατε. Ένα τηλέφωνο στον δικηγόρο που κέρδισε την απόφαση δεν μπορούσατε να πάρετε? Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος δικηγόρος κέρδισε την απόφαση την οποία αναγνώρισε ο κύριος Σκουρλέτης και ο οποίος υπερασπίστηκε στην ελληνική δικαιοσύνη ότι έχει δίκαιο η εταιρεία Πιμάνα του Εμμύρ του Κατάρ και δεν υπήρξε καμία απάτη και όλα γίνονται σωστά? Λέτε, αντίτα πόσα λέει εδώ ο κύριος Σκουρλέτης. Ακούστε το ονοματεπώνυμο του, Σπύρος Αγιάς. Ξέρετε ποιος ήταν ο κύριος Σπύρος Αγιάς, κύριε παπά? Ο γενικός γραμματέας της πρώτης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, συγγνώμη, για το καταλάβουμε το έπειτα, εσείς ειλικρινά με τρελάνετε. Με κατηγορείτε για μια συνέντευξή μου που έχω δώσει 1 χρόνο μετά την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως που δικαίωσε την εταιρεία Πιμάνα και τον Εμμύρη του Κατάρ. Γιατί αναφέραμε στο ότι δικαιώθηκε ο Εμμύρης του Κατάρ από την ελληνική δικαιοσύνη σε εποχή που εγώ δεν ήμουν υπουργός για να μπορώ να την επηρεάζω ως προς την απόφαση. Και την απόφαση έχει εκδώσει ο Γενικός Γραμματέας πρώτης απόφασης, πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, μια αλήθεια μπορείτε να πείτε πραγματικά? Δηλαδή, μπορείτε να με κατηγορείτε ότι δεν κάνουμε κανονική μεταξύ μας συζήτηση? Μια αλήθεια μπορεί να πει το στόμα σας? Μία! Λοιπόν, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο και να δούμε τάστα του Ερντογάν στην τετρολογία μου. Τα ειρωνικά. Η απόφαση κρίθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου, κέρδισε η εταιρεία Πιμάνα, έχασαν οι προσφεύγοντες στο σύνολο των παρεμβάσεών τους και έχει μείνει μία εκκρεμότητα για ένα κομμάτι που αφορά γύρω από μία εκκλησία. Προφανώς οι προσφεύγοντες έχουν δικαίωμα να πάνε σε δεύτερο βαθμό. Προφανώς και έχουν. Καμία αντίρρηση. Αλλά σήμερα που μιλάμε, η απόφαση που ισχύει είναι η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που δικαίωσε, επαναλαμβάνω, την επιχείρηση των συμφερόντων του Εμμύρη του Κατάρ. Και ο δικός μου ρόλος, κύριε Υπουργέ, έτσι τον εκλαμβάνω εγώ, γι' αυτό ζήτησα την ψήφο των Ελλήνων πολιτών και γι' αυτό πιστεύω επέλεξε ο κύριος Πρωθυπουργός σε αυτή τη θέση. Είναι να δίνω στους επενδυτές ασφάλεια δικαίου και ότι αν έρθουν στη χώρα μας δεν θα μπλέξουν και θα μπορέσουν να κάνουν την επένδυση που θέλουν εφόσον αυτή γίνεται νόμιμα. Και εδώ το δικαστήριο έκρινε ότι γίνεται νόμιμα. Τα υπόλοιπα στην δρολογία. Κύριε Σκουρλέτη, έχετε το λόγο. Καταρχήν, έχω εδώ πέρα τελευταίες δηλώσεις και του Δημάρχου, του κυρίου Αρετάκη, τους οποίους φαίνεται δεν τους πείσατε με αυτό που αναφέρατε πριν και ξέρετε γιατί δεν τους πείσατε. Διότι αναφέρεστε σε μία απόφαση που δεν περιέχει αυτά που λέτε.
Λέτε ψέματα, χοντρά ψέματα. Για λόγους τυπικούς δεν έκανε την αγωγή των ιδιωτών που σχετιζόντουσαν με την μη στο υποθετικοφυλακείο αναφορά. Άρα λοιπόν δεν κερδίθηκε τίποτα, είναι σε εξέλιξη. Και εκείνο το οποίο συνιστά μεγάλη πολιτική σας ευθύνη δεν είναι ότι παρεμβαίνετε στη δικαιοσύνη. Αυτό το κάνετε πολλάκι σε όλα τα ζητήματα, στην προανακριτική, σε όλα συνέχεια τουιτάρετε, τα πάντα λέγετε. Δεν σέβεστε τίποτα. Σε θεσμική αντίληψη δεν έχετε ούτως ή άλλως. Σημασία έχει αν υπηρετείτε μία αντίληψη που θεωρείτε ότι οι νόμοι είναι φυσαρμόνικα και μπορούν κατά το δοκούν οποιονδήποτε αδιευκρίνηση των επενδυτικών συμφερόντων να αλλάζουνε. Αυτό είναι το μοντέλο της ανάπτυξης. Είναι το μοντέλο της ανάπτυξης που θέλει να επαναφέρει προτάσεις της Εκτροπής του Αχελώου 40 χρόνια πριν. Γιατί αυτά... Είναι το μοντέλο της ανάπτυξης που θέλει να προχωράνε επενδύσεις παρά τις αποφάσεις του σωστέ τον ελληνικό χρυσό και τώρα πάτε να αλλάξετε τη σύμβαση, η οποία σύμβαση προέβλεπε ότι για να πάρουν τα δικαιώματα των μεταλλείων έπρεπε να αποδείξουν ότι υπάρχει φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος μεταλλουργίας και αυτό κατέπεσε στο ΣΤΕ. Δεν σας ακούω να μιλάτε τώρα για τις αποφάσεις του ΣΤΕ, εσείς ως λαντλίστατος. Αυτές είναι οι αντιλήψεις σας. Ή το Βατερλό στο ελληνικό. Γιατί δεν έχετε παραιτηθεί ακόμα. Θα αρχίσω να μετρώ αντίστροφα. Έχετε εξαγγείλει εδώ και μήνες ότι θα παραιτηθείτε αν δεν μπουν οι μπουλντόζες στο ελληνικό. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει πλέον, τόσο γλυκιά είναι αυτή η καρέκλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τώρα τους αστεϊσμούς. Είστε μια επικίνδυνη για την ανάπτυξη κυβέρνηση. Διωτική ανάπτυξη δεν έρχεται, αλλά κυρίως δίνεται ένα σήμα ότι δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ένα πολίτευμα με κανόνες, αλλά ότι είμαστε ένα Ελτοράντο. Σας θυμίζει κάτι ο όρος Ελτοράντο, κάτι σας θυμίζει προφανώς. Περί αυτού πρόκειται. Άρα λοιπόν το δυνατό σας χαρτί θα είναι το μοιραίο σας χαρτί. Και αυτό ήδη έχει επιβεβαιώνεται από αυτά που σας είπε πριν και ο συνάδελφος ο κύριος Νίκος Παπάς. Ειλικρινά λυπάμαι γιατί ο κόσμος ξεγελάστηκε, αλλά ξέρετε τα πράγματα δεν κρύβονται. Η αλήθεια πάντοτε ελάπει. Αυτά να διαβάσει ο κύριος Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, δευτερολογία σας. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ και συνάδελφε, πάλι εξακολουθείτε να με εκπλήσετε. Εγώ κάνω παρέμβαση δικαιοσύνη, λέτε, για μια απόφαση που επαναλαμβάνω βγήκε ένα χρόνο πριν γίνω εγώ υπουργός από δικηγόρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά, προσέξτε. Μα ανέφερα το όνομά του προηγουμένως. Δεν αναγνωρίζετε τον κύριο Σπύρο Σαγιά ως Γενικό Γραμματέα. Μην κάνετε διαλογική συζήτηση. Λα Χριστέ και Παναγία. Ένα λεπτό. Αυτό θέλω να διαγραφεί από τα πρακτικά. Τα βιβλία κακής ποιότητας. Ναι, κύριε Σκουρλέτη, τον άνθρωπο κακής ποιότητας. Μα σας άκουσε να τους έρνετε όσα τους είδατε χωρίς να σας διακόψει. Τώρα αφήστε τον έτσι υπουργό να σας απαντήσει. Να πούμε. Επαναλαμβάνω. Ο κύριος Σπύρος Αγιάς, λέω ιστορικό γεγονός, ήταν γενικός γραμματέας της πρώτης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση στον κακής ποιότητας άνθρωπος, αν κατάλαβα καλά, αφού είπατε κακής ποιότητας βιβλία, είναι σφόδρα ρατσιστική. Κακής ποιότητας άνθρωπος ο κύριος Αγιάς, να το λέτε. Εγώ θα σας δώσω την ευκαιρία να το ανακαλέσετε, γιατί είναι και μηνύσιμο και αγώγημο. Λοιπόν, κλείνω. Ένα λεπτό. Εγώ θα ντρεπόμουν να το έλεγα στη Βουλή αυτό για κάποιον άνθρωπο. Κύριε λοιπόν, Υπουργέ, μην αναφέρεστε. Τα ρατσιστικά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και η μεν και η δε. Υπενθυμίζω τον κανονισμό της Βουλής. Μην αναφέρεστε ονομαστικά σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται στην αίθουσα και δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Σας δίνω το δικαίωμα να κάνετε Google και να με διακόψετε αν βρείτε δήλωση που έχω πει θα παραιτηθώ για το ελληνικό. Κάντε ένα Google. Εάν δεν βρείτε τέτοια δήλωσή μου, είστε κανονικός ψεύτης. Εάν βρείτε, έχετε δίκιο και πρέπει να σας απαντήσω. Σας δίνω κάποιο χρόνο και επιτρέπω και τη διακοπή. Τέτοια δήλωση δεν έχει υπάρξει. Αντιθέτως, το που έχει υπάρξει είναι η πλήρης ολοκλήρωση όλων των εκκρεμωτήτων από πλευράς ελληνικού δημοσίου. Και το μόνο που αναμένεται πλέον, όπως καλώς γνωρίζετε και το ξέρει και ο κ. Παπάς, που είχε κάνει σχετικές δηλώσεις, είναι η απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών επί της προσφυγής της Hard Rock. Για ένα διάστημα, ο κ. Παπάς εμφανιζόταν περίπου ως δικηγόρος της Hard Rock. Το τελευταίο διάστημα, ομολογώ, το πάτε πιο ήρεμα, να περιμένουμε να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αφού είχατε υιοθετήσει όλες τις αιτιάσεις του κ. Παπά δημόσια, ό,τι λέγαμε το υιοθετούσατε, συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, επανέρχομαι και λέω.
Όταν βγει η απόφαση. Κάνετε ό,τι δεν ξέρετε. Απόφαση, ο κύριος Παπάς θα μπορούσε. Καλώς κάνει και είναι στην αίθουσα, αλλά θα μπορούσε και να έχει φύγει. Οι επίκαιρες ερωτήσεις δεν είναι για να γίνεται με τα κουβέντα μεταξύ σας. Όταν βγει η απόφαση, λοιπόν, κύριε Σκουρλέπτη, της ανεξάρτητης επιτροπής προσφυγών, γιατί εμείς δεν κάνουμε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Το να έρθει ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν έχουμε προκατακτική επιτροπή, 5 εισαγγελείς που έχουν καταθέσει για παρεμβάσεις του κυρίου Παγγελόπουλου στο έργο τους, της δικαιοσύνης δηλαδή. Όταν έχουμε ακούσει αυτά για τα οποία θα πάει σε λίγο ο κ. Παπάς να μιλήσει προκαταρτική για τις καταγγελίες του κυρίου Μιονή και συμβόλαια. Για το ναυάγιο της Ζακύνθου μιλάμε τώρα. Συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις που τελικά εκδόθηκαν επί των ημερών σας. Όπως τα έλεγα τα συμβόλαια. Κύριε Υπουργέ, το να λέτε σε κύριε Υπουργέ, δεν θα το δώσω άλλο χρόνο για άσχετο θέμα. Για το ναυάγιο Ζακύνθου μιλάμε. Και εσείς προκαλέσατε. Κύριε Μιλάτε. Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Αλλά τελειώστε. Στο ναυάγιο της Ζακύνθου μας ανέφερε ο κύριος Κουρλέτης εμάς για παρεμβάση δικαιοσύνη. Εδώ αργεί. Και κλείνω με το ναυάγιο. Είπατε ότι η απόφαση, λέει, αυτή βγήκε για τυπικούς λόγους. Εγώ δεν γνωρίζω αν βγήκε για τυπικούς λόγους και ούτε με αφορά. Και το 19 άρχισε την εξήμου, το 18 είναι η απόφαση. Το 19 κύριε Σκουρλέτη, το είπατε αυτό. Το είπατε στην πρωτολογία σας. Το αν η απόφαση αυτή βγει για τυπικούς ή όχι λόγους θα κριθεί στο δεύτερο βαθμό εάν υπάρξει. Σήμερα που μιλάμε αυτή η απόφαση ισχύει. Ωραία, κατανοητό. Άρα ό,τι γράφεται στην ερώτησή σας είναι όλο ψευδές. Και κλείνω. Ως προς την αιτία που γράφεται για τη σύγκρισή μας με τον Ερντογάν. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτό. Και ποιο είναι το μοντέλο. Τι να αναφερθείτε για τον Ερντογάν. Για τον ναυάγιο, είναι στην ερώτηση μέσα, ναι, κύριε. Ναι, τι δουλειά έχει ο Ερντογάν. Είναι μέσα στην ερώτηση ο κύριο Σκουρλέτη. Λοιπόν, να το πω καθαρά για να τα ακούσουν. Και κλείστε σε 30 δεύτερα. Για να τα ακούσουν να οι επενδυτές και όχι εσείς, κύριε Σκουρλέτη. Ναι, είναι η απάντηση. Εμείς υπηρετούμε ένα μοντέλο και αυτό είπαμε προεκλογικά, γι' αυτό μας ψήφισε ο ελληνικός λαός, όπου θα είμαστε κυβέρνηση φιλοεπενδυτική. Και αν έρθουν εδώ πέρα επενδυτές που χρειάζεται η κυβέρνηση να τρέξει και να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία για να τους βοηθήσει να κάνουν την επένδυσή τους, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε, κύριε Σκουρλέτη. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όσο αφορά την Ελντοράντο που την είπατε 100 φορές. Λοιπόν, κλείστε. Εγώ στη θέση σας τη λέξη Ελντοράντο δεν θα την ανέφερα. Εγώ στη κύριε Υπουργέ, σας, κλείστε γιατί η υπομονή Ελντοράντο μου εξαντλείται. Δεν θα την έβαζα. Ξέρετε γιατί. Έτσι. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κλείστε. Γιατί το πρώτο πράγμα που λέει η Ελντοράντο στο τραπέζι να πρατέσουν, ξέρετε ποιο είναι. Η νίκη της στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί των δικών σας αποφάσεων που το Συμβούλιο έκρινε ότι καταπάτησε τα δικαιώματά τους και η δυνατότητά τους να γύρουν αποζημιώσει από το ελληνικό.